που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φωνήματα που επιλύουν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανιήλ Γούβαλης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε Ζαχαρίας κεφάλαιο δεύτερον. Μαζί μας είναι στο στούντιο και ο κύριος Δημήτρης, ο οποίος ασχολείται με διάφορα τεχνικά μηχανολογικά για τις μηχανές στα καράβια, ωστόσο όμως ασχολείται και με την Αγία Γραφή και με τις αιρέσεις. Μαζί λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο ραδιοφωνικό σταθμό, θα αρχίσουμε να μελετήσουμε σιγά σιγά τον προφήτη Ζαχαρία, το δεύτερο κεφάλαιο του προφήτου Ζαχαρία, και θα προσπαθήσουμε να συλλάβουμε τα νοήματα τα οποία μας παρουσιάζει και είναι χρήσιμα στον αντιρατικό αγώνα. Έχετε την καλοσύνη, κύριε Δημήτρη, να διαβάσετε τον πρώτο στίχο. Μάλιστα, πατέρα. Και ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδων και ειδού άνυρ και σχοινίων μετρικών ετυχηρή αυτού. Και είπα, πού υπάγει εσύ, οδέ είπε πως εμέ, να μετρήσω το Ιερουσαλήμ, δια να είδω ποιον το πλάτος αυτής και ποιον το μήκος αυτής. Μάλιστα. Εδώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν γυρίσει οι Εβραίοι από τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία και ο καημός τους είναι αν μπορέσουν να στεριώσουν την καταστραμμένη Ιερουσαλήμ. Και για να τους ενισχύσει εδώ ο Θεός, δια του προφήτου Ζαχαρία παρουσιάζει διάφορα οράματα. Ένα όραμα είναι, παρουσιάζεται κάποιος άντρας που έχει τα μέτρα που μετρούμε για να χτίσουν οικοδομές, που σημαίνει ότι ο Θεός εγκρίνει ότι θα οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και θα βοηθήσει. Ας προχωρήσουμε πιο κάτω. Και ειδού, ο άγγελος ο Δαδόν με τεμών εξήλθε και έτερος άγγελος εξήλθε η συνάντηση με αυτού. Μάλιστα, εδώ τι παρουσιάζεται, συναντώνται, τι συναντώνται εδώ. Δύο άγγελοι συναντώνται και στο στίχο τον επόμενο θα δούμε τι λόγια γίνονται μεταξύ τους. Μάλιστα. Και είπε προς αυτόν, δράμε, λάλησαν προς τον νεανία τούτον λέγον, η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθεί ατυχίστος εξαιτίας του πλήθους των εναυτή ανθρώπων τεκτηνών. Να σταματήσουμε. Λοιπόν, εδώ ο ένας άγγελος συναντά τον άλλον άγγελο και του λέει, τρέξει να πεις στον νεανία, δηλαδή στον προφήτη Ζαχαρία, να πεις τα εξής λόγια. Ποια λόγια? Ότι η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί χωρίς να έχει πλέον τύχη. Μάλιστα. Εξαιτίας του πλήθους των εναυτή ανθρώπων και κτηνών. Και όπως λέει ο επόμενος στίχος, δεν χρειάζεται τύχη, διότι εγώ, λέει Κύριος, θέλω είστε εις αυτήν τείχος, πυρός, κύκλο και θέλω είστε πως δόξαν εν μέσω αυτής. Μάλιστα. Καταρχήν ένα πρόβλημα που τους απασχολούσε ήταν αν θα μπορούσε να μαζευτεί κόσμος να κατοικεί στην Ιερουσαλήμ, διότι πολλοί Ιουδαίοι είχαν κάποια καλή τακτοποίηση στην Βαβυλώνα και δεν είχαν όρεξη να αφήσουν το νοικοκυριό τους και τις περιουσίες τους και να έρθουν στην Ιερουσαλήμ. Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα. Θα έρθουν άνθρωποι, θα κατοικήσουν την Ιερουσαλήμ, θα βρει η Ιερουσαλήμ την πρώτη της δόξα να σφίζει από κατοίκους, από πληθυσμό. Και εδώ τι λέει η προφητεία. Λέει ότι θα κατοικηθεί ατυχίστος εξαιτίας του πλήθους των εναυτή ανθρώπων και κτηνών. Όχι απλώς θα κατοικηθεί, αλλά θα είναι τόσοι πολλοί και άνθρωποι και κτήνοι που θα σφίζει από ζωή. Μάλιστα. Ένα άλλο πρόβλημα που τους απασχολούσε ήταν τι θα γίνει με τα τείχη. Θα μπορέσουν τελικά να χτίσουν τα τείχη? Και εδώ ο προφητικός λόγος να τους πει και ατύχη να μην χτιστούν, μην σας απασχολεί το θέμα των τείχων, διότι αντί για να σας προστατεύουν τα τείχη, θα σας προστατεύει ποιος? Ο ίδιος ο Κύριος. Διότι εγώ, λέγει Κύριος, θα είμαι εις αυτήν τείχος. Αλλά δεν είναι μόνο τείχος, έχει και κάποια άλλη. Τείχος, πυρός, κύκλο. Μάλιστα. Θα είμαι πύρινο τείχος γύρω-γύρω από την πόλη. Και επιπλέον
και επιπλέον θα είμαι μια εμφάνιση δεδοξασμένη, δηλαδή όποιος θα βλέπει γύρω από την πόλη ένα τείχος πύρινο, αφενός μην δεν θα μπόρεσε να προχωρήσει στην πόλη, αλλά βέβαια θα θαυμάζει και θα δοξάζει μια πόλη η οποία δεν έχει τα συνηθισμένα τείχη, αλλά έχει πύρινα τείχη. Οπότε τις διάφορες αμφιβολίες που είχαν οι Ιουδαίοι που επέστρεψαν από την Βαβυλώνα, τι τις κάνει εδώ ο προφητικός λόγος αυτές τις αμφιβολίες? Τις οπωσδήποτε τις εξαφανίζει. Μάλιστα. Και διασκεδάζει. Εδώ λοιπόν μέχρι το στίχο 4 που διαβάζαμε, στον τελευταίο στίχο μεταφέρει ο άγγελος λόγια του Κυρίου. Μεταφέρει λόγια του Κυρίου ότι εγώ θα κάνω δύο μεγάλα πράγματα θαυμαστά. Πρώτον, θα γεμίσω την Ιερουσαλήμ με κατοίκους και με ζώα, και δεύτερον, θα είμαι πύρινο τείχος γύρω από την πόλη. Τώρα στο στίχο 6 παρεμβάλλεται άλλο πρόσωπο και απευθύνει το λόγο όχι πια στον Ζαχαρία, και δεν αφορά τα θέματα τα εντός της Ιερουσαλήμ, αλλά αφορά τους Εβραίους οι οποίοι κατοικούν ακόμη στην Βαβυλώνα και δεν έχουν όρεξη να έλθουν προς τα κάτω. Λοιπόν, ας διαβάσουμε το στίχο 6 και το στίχο 7. Ω, φεύγετε από τις γης του Βορρά, λέγει Κύριος, διότι σας διασκόρπισα από τους 4 ανέμους του ουρανού, λέγει Κύριος. Ω, διασώθητη Σιών, οι κατοικούσαν τη θυγατρός του Βαβυλώνος. Να σταματήσουμε εδώ. Λοιπόν, βρίσκονται στη γη του Βορρά, αυτοί οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν κάποια τακτοποίηση εκεί, είναι ευκατάστατοι και δεν έχουν όρεξη να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Και εδώ η φωνή του Κυρίου είναι ότι πρέπει και εσείς να φύγετε, να εγκαταλείψετε τη χώρα την Βαβυλωνιακή και να γυρίσετε πάλι στην Ιουδαία. Λέει, σας διασκόρπισα προς τους 4 ανέμους του ουρανού. Θέλει να πει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι όπως σας διασκόρπισα, έτσι τώρα προτίθεται να σας συνάξω πάλι στην Ιουδαία, στην Ιερουσαλήμ. Ο διασώθητη Σιών. Σιών είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι κατοικούν, Σιών κατοικούσαν μετά τη θυγατρός της Βαβυλώνας. Οι Ιουδαίοι οι οποίοι είχαν αναπολευθεί στην περιοχή της Βαβυλώνας. Εσύ, λέει η Σιών, εσύ η Ιουδαία που βρίσκεστε εκεί, ελάτε να σωθείτε. Λοιπόν, τώρα εδώ να κάνουμε κάποια παρατήρηση, μάλλον σας κάνω κάποια ερώτηση. Σε αυτούς τους στίχους ποιος ομιλεί, ο λόγος από ποιο πρόσωπο? Εδώ προέρχεται από το στόμα του Θεού. Πώς το λέει ακριβώς? Λέγει Κύριος. Και πάλι, και πάλι παρακάτω λέγει Κύριος. Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι στο κείμενο το εβραϊκό, στη λέξη Κύριος υπάρχει η λέξη Γιαχβέ. Οπότε δεν υπάρχει ούτε μία αμφιβολία ότι τα λόγια αυτά προέρχονται από το στόμα του Γιαχβέ, δηλαδή του αληθινού Θεού του Ισραήλ, του Θεού του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ομιλεί λοιπόν εδώ ο Κύριος και λέει ότι εσείς που βρίσκεστε στη Βαβυλώνα, οι Ιουδαίοι, ελάτε εδώ. Ας προχωρήσουμε και στο στίχο 8. Διότι ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, μετά την δόξαν με απέστειλε προς τα έθνη, τα οποία σας ελεηλάτησαν. Διότι ως της εγγίζει εσάς, εγγίζει την κόρη του οφθαλμού αυτού. Μάλιστα. Εδώ τώρα καθώς μπαίνουμε στο στίχο 8, παρουσιάζεται κάτι το μυστηριώδες. Ενώ κανονικά θα πρέπει να ομιλεί μόνο ο Κύριος των δυνάμεων, ένα πρόσωπο δηλαδή θεϊκό, εδώ βλέπουμε ότι παρεμβάλλεται και ένα δεύτερο θεϊκό πρόσωπο. Και θα πρέπει λίγο να αναλύσουμε σε βάθος το στίχο 8, καθώς και μερικούς από τους επομένους στίχους, για να δούμε ότι στη θεότητα δεν υπάρχει ένα πρόσωπο, όπως ισχυρίζονται διάφοροι αιρετικοί, αλλά περισσότερα του ενός πρόσωπα. Και σε άλλα μεν εδάφια παρουσιάζονται δύο πρόσωπα, σε άλλες περικοπές της γραφής παρουσιάζονται τρία πρόσωπα. Επειδή όμως είναι πάρα πολύ σπουδαίο εδώ το εδάφιο, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
κύριε Δημήτρη, για να προσέξουμε λίγο το στίχο 8. Για διαβάστε τον αργά. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μετά την δόξα με απέστειλε προς τα έθνη, τα οποία σας ελεηλάτησαν. Ας το κόψουμε εδώ. Λοιπόν, ποιος ομιλεί εδώ? Εδώ μιλάει ο Κύριος των δυνάμεων. Στα εβραϊκά είναι Γιαχβέ Σεβαόθ. Ομιλεί λοιπόν ο Γιαχβέ Σεβαόθ και λέει κάποια λόγια. Μετά την δόξα με απέστειλε προς τα έθνη, τα οποία σας ελεηλάτησαν. Για να δοξαστώ, με απέστειλε προς τα έθνη τα οποία σας ελεηλάτησαν. Ξέρουμε ότι τα έθνη τα οποία τους ταλαιπώρησαν ήταν οι Βαβυλώνοι. Υπάρχει εδώ το ρήμα «με απέστειλε». Εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ποιο ερωτηματικό δημιουργείται? Ποιος απέστειλε αυτόν? Αυτός είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Γιαχβέ Σεβαόθ. Και λέει ότι αυτός που είναι ο Γιαχβέ Σεβαόθ απεστάλλει από κάποιον άλλον. Και γεννάται το ερώτημα, πώς μπορεί να σταθεί μια τέτοια διατύπωση, μια τέτοια έκφραση? Η συνέχεια του λόγου θα μας δείξει τι ακριβώς πρέπει να κατανοήσουμε και να πιστέψουμε. Ας προχωρήσουμε στο ημιστήχιο το επόμενο. Διότι ως τις εγγύζει εσάς, εγγίζει την κόρη του οφθαλμού αυτού. Μάλιστα, εδώ παρουσιάζεται ανθρωπομόρφος ότι αυτός ο οποίος απέστειλε τον Γιαχβέ Σεβαόθ τόσο πολύ σας αγαπάει εσάς που σας έχει σαν τα μάτια του, σας έχει σαν την κόρη των οφθαλμών του. Παρουσιάζεται τρόπο δυνά σαν να είναι πρόσωπο, σαν να είναι άνθρωπος και έχει μάτια, και όπως αγαπάει ένας άνθρωπος τα μάτια του, την κόρη των οφθαλμών του, έτσι ακριβώς αγαπάει αυτό το πρόσωπο εσάς, τον Ιουδαϊκό λαό. Ποιος άραγε πρέπει να είναι αυτός ο άλλος που τον απέστειλε? Μπορεί να είναι κάποιος άγγελος? Ασφαλώς όχι. Όχι, διότι ο άγγελος ποτέ δεν μπορεί να αποστείλει τον Γιαχβέ. Θα δούμε όμως. Ας διαβάσουμε το 9. Διότι, ειδού, εγώ θέλω σύσει την χείρα μου επ' αυτό. Επ' αυτά. Και θέλουσι είστε λάφυρον εις τους δουλεύοντας αυτά. Να το σταματήσουμε εδώ. Εδώ ομιλεί συνέχεια ο ίδιος ο Γιαχβέ Σεβαόθ και λέει ότι εγώ, όσον αφορά αυτά τα έθνη, θα προβώ σε κάποια ενέργεια. Τι ενέργεια θα κάνει? Θα σύσω την χείρα μου επ' αυτά. Όπως παρουσιάζονται τα έθνη αυτά που είχαν ταλαιπωρήσει τους Ιουδαίους, δηλαδή οι Βαβυλώνοι, εγώ λέει απλώς θα κάνω ότι κοινώ το χέρι μου και το αποτέλεσμα θα είναι δυσάρεστο για αυτούς. Και συγκεκριμένα λέει ότι αυτοί που μέχρι τώρα ήταν οι ταλαιπωρούντες και οι εχμαλωτίζοντες, τώρα θα αλλάξει η κατάσταση και θα είναι οι ταλαιπωρούμενοι και οι εχμαλωτιζόμενοι. Πώς ακριβώς το διατυπώνει? Θέλουσι είστε λάφυρον εις τους δουλεύοντας αυτά. Μάλιστα. Μέχρι τώρα αυτοί λαφυρογωγούσαν και αυτοί σκλάβωναν. Τώρα αυτοί θα λαφυραγωγηθούν και αυτοί θα σκλαβωθούν. Όπως ακριβώς συνέβη με τους Βαβυλωνίους που πήγαν οι Μηδοπέρσες και τους ταλαιπώρησαν και τους εχμαλώτισαν, όπως ακριβώς προηγουμένως είχαν εχμαλωτίσει άλλους και μεταξύ των άλλων και τους Ιουδαίους. Και για να διαβάσουμε και το τέλος του 9ου στίχου. Και θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε. Ενώ προηγουμένως είπε ότι κάποιος τον απέστειλε και δεν έκανε διευκρίνηση, εδώ στο τέλος του 9ου στίχου γίνεται πολύ σαφής ο λόγος και ακριβώς προσδιορίζει ποιος τον απέστειλε. Τι λέει λοιπόν εδώ? Ότι με απέστειλε ο Κύριος των δυνάμεων. Οπότε έχουμε ένα θαυμαστό εδώ φαινόμενο, με στην γραφή εκεί γράφει τα δικά της μυστήρια και φαινόμενα καταπληκτικά. Ο Κύριος των δυνάμεων αποστέλλεται από τον Κύριο των δυνάμεων. Ή αν θέλουμε να το πούμε στα εβραϊκά, ο Γιαχβέ Σεβαόθ αποστέλλεται από τον Γιαχβέ Σεβαόθ. Εδώ τώρα αυτομάτως πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα που έχει σχέση με την πίστη μας, με τα δόγματά μας. Μπορούμε να πούμε ούτως εχόντων των πραγμάτων ό,τι λένε όσοι υποστηρίζουν ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο? Όχι ασφαλώς, διότι εδώ βλέπουμε ότι η Θεότης παρουσιάζεται σε δύο πρόσωπα. Εδώ παρουσιάζεται περισσότερα από ένα πρόσωπα. Παρουσιάζεται Γιαχβέ Σεβαόθ αποστέλλων και Γιαχβέ Σεβαόθ αποστελόμενος. Ας προχωρήσουμε λίγο και πιο κάτω. Τέρπου και Εφραίμου, θύγατε Σιών, διότι ειδού εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εμέσως σου, λέγει Κύριος. Μάλιστα. Εδώ που υπάρχει η φράση λέγει Κύριος, στα εβραϊκά είναι λέγει ο Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ λοιπόν τώρα απευθύνει το λόγο προς ποιον?
προς τη Σιόν. Προς την Ιερουσαλήμ. Και λέει, ο Ιερουσαλήμ, να έχεις μεγάλη τέρψη, μεγάλη χαρά, μεγάλη φροσύνη, διότι εγώ θα έρθω και θα κατοικήσω μέσα σου. Εδώ παρουσιάζεται κάτι που ήταν αδιανόητο για έναν άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ο Θεός, ο οποίος είναι απρόσιτος και κατοικεί σε απρόσιτων χώρων και δεν μπορούν να ατενίσουν ούτε τα μάτια των Σεραφείμ, αυτός κάποτε τι θα κάνει. Θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα στη Σιόν. Μάλιστα. Θα κατοικήσει μέσα στη Σιόν. Οπότε, με αυτή τη διευκρίνηση που δίνεται εδώ, αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι αυτό το θεϊκό πρόσωπο. Ποιο είναι? Είναι το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το δεύτερο ή το τρίτο? Το δεύτερο πρόσωπο, το οποίο έλαβε και σάρκα. Μάλιστα. Ως σαρκοφόρος πια, διότι προσετέθη στην θεϊκή του φύση και ανθρώπινη φύση, ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας και περπάτησε και κατόκισε στην Παλαιστίνη, στην Ιουδαία, στην Ιερουσαλήμ. Οπότε, χωρίς καμία αμφιβολία, μπορούμε τώρα να εννοήσουμε ότι ο αποστελόμενος Κύριος των δυνάμεων είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Χριστός. Μάλιστα, όπως θα δούμε και συνέχεια στον επόμενο στίχο, υπάρχει και κάποιο σημάδι που μας προσδιορίζει ακριβέστερα και με τα πάσα, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ας διαβάσουμε και το 11. Και έθνη πολλά θέλουσι ενωθεί μετά του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη. Και θέλουσι είστε λαός μου και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς σε. Όταν λοιπόν ο Γιαχβέ Σαββαώθ, ο αποστελόμενος, θα έρθει κάτω στην Ιερουσαλήμ, τότε κάτι θα συμβεί, ένα θαυμαστό πράγμα που προσδιορίζεται από τη φράση. Ας την διαβάσουμε τη φράση αυτή. Και έθνη πολλά θέλουσι ενωθεί μετά του Κυρίου. Θα σταματήσουμε. Έθνη πολλά θα ενωθούν μετά του Γιαχβέ. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πολλά έθνη ενωμένα με το Γιαχβέ. Μόνο το Ιουδαϊκό έθνος. Μάλιστα, μόνο το έθνος το Ισραηλιτικό, η απόγονη του Αβραάμ. Εδώ όμως προφητεύεται ότι όταν θα έρθει ο Γιαχβέ και θα περπατήσει εδώ κάτω στην Ιερουσαλήμ, θα συμβεί ένα γεγονός και μάλιστα εντελώς απίθανο και απροσδόκητο για έναν Ιουδαίο, ότι ο Γιαχβέ, ο Κύριος, θα άνοιγε την αγκαλιά του και θα δεχόταν όχι πια μόνο τους απογόνους του Αβραάμ, αλλά έθνη πολλά. Εμείς γνωρίζουμε τώρα τι εννοεί ότι θα ενωθούν έθνη πολλά μετά του Κύριου. Τι ακριβώς συνέβη όταν ήρθε ο Χριστός στη γη, τι ίδρυσε εδώ στη γη ο Χριστός? Ίδρυσε την Εκκλησία του, η οποία εθεμελιώθηκε όχι μόνο με τους Ισραηλίδες, αλλά και με όλα τα ιδωλατρικά έθνη. Μάλιστα, στην Εκκλησία του δέχεται όλους τους εξεθνούν και σε όλους ανοίγει την αγκαλιά, σε όλους ανοίγει το πατρικό του σπίτι. Γι' αυτό και η τελευταία εντολή του Κυρίου πριν τη στιγμή της αναλήψεώς του, ποια ήταν προς τους μαθητάς του? Πορευθέντες. Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Δεν γίνεται εδώ διάκριση μεταξύ ορισμένων εθνών. Όλα τα έθνη είναι δεκτά στην αγκαλιά του Θεού. Οπότε λοιπόν, εάν λάβουμε υπόψη τους προηγουμένους στίχους και τον στίχο των 11, χωρίς πάσης αμφισβητήσεως και αμφιβολίας, κατανοούμε ότι ο Γιαχβέ Σαββαώθ, ο αποστελόμενος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού, ο οποίος στη συνέχεια ως άνθρωπος παίρνει και το όνομα Ιησούς. Μάλιστα. Ας κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.
βλέπουμε εδώ λοιπόν, κύριε Δημήτρη, και είναι πασιφανές το πράγμα, ότι στη θεότητα δεν υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο. Δεν έχουμε μόνο να κάνουμε μόνο με ένα θεϊκό πρόσωπο. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει και δεύτερο θεϊκό πρόσωπο. Μάλιστα. Και έχουμε και άλλα εδάφη φυσικά που παρουσιάζονται και τρία θεϊκά πρόσωπα. Οι παλαιοί ερμηνευτές, διότι δεν είμαστε μόνο εμείς τον 21 που μελετούμε τη γραφή, τη μελετούσαν και το δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο και τον πέμπτο αιώνα. Και οι παλαιοί ερμηνευτές εδώ έβλεπαν ότι υπάρχουν δύο θεϊκά πρόσωπα. Μάλιστα, κάποιος από τους παλαιούς, ο Θεοδόρητος, γράφει τα εξής: «Τη γαρούν και ο Αποστήλας, Κύριος Παντοκράτορ, και ο Αποσταλής, Κύριος Παντοκράτορ, και ουδενία αξιωμάτων διαφορά». Δηλαδή βλέπουμε όλες οι χριστιανικές γενιές, μελετώντας το δεύτερο κεφάλαιο του προφήτου Ζαχαρία, διακρίνουν σαφώς ότι εδώ δεν πρόκειται περί ενός θεϊκού προσώπου, αλλά περί δύο θεϊκών προσώπων. Ο ένας είναι ο Αποστέλων και ο άλλος είναι ο Αποστελόμενος. Ο Αποστελόμενος παρουσιάζεται ότι έρχεται εδώ στη γη και δημιουργεί μια κατάσταση κατά την οποία ενώνονται έθνη πολέμματα του Κύριου. Και γνωρίζουμε λοιπόν από αυτό ότι ο Αποστελόμενος είναι ο Υιός του Θεού. Οπότε βάσει αυτής της περικοπής του προφήτου Ζαχαρία μπορούν να θεωρούνται ότι είναι μελετητές της γραφής και ότι ερμηνεύουν σωστά τη γραφή αυτοί οι οποίοι απορρίπτουν διάκριση προσώπων στη θεότητα? Ασφαλώς όχι. Έχει τύχει να μελετήσετε κάποιες άλλες περικοπές της γραφής και να δείτε ότι ενώ γίνεται λόγος για ένα θεϊκό πρόσωπο, ξαφνικά πετάγεται και δεύτερο θεϊκό πρόσωπο? Στο βιβλίο του Οσιέ. Μάλιστα. Καθώς αρχίζει το βιβλίο του Οσιέ, βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Αν θέλετε, διαβάζετε λιγάκι. Μάλιστα. Οσιέ Α4. «Και είπε Κύριος προς αυτόν, κάλεσον το όνομα αυτού Ισραήλ, διότι έτσι ο λίγον και θέλω εκδικήσει το αίμα του Ισραήλ επί το οίκον Ιηού και θέλω καταπαύσει τη βασιλεία του οίκου Ισραήλ και τη ημέρα εκείνη θέλω συντρίψει το τόξον του Ισραήλ και την κοιλάδη του Ισραήλ». Να σας διακόψω. Εδώ ο Σιέ αποκτά από τη γυναίκα του ένα αγόρι, αλλά στη συνέχεια εδώ αποκτά και ένα κορίτσι. Ας πάμε στο στίχο 6. «Και συνέλαβεν έτη και γέννησε θυγατέρα και είπε προς αυτόν, κάλεσον το όνομα αυτής Λο Ρουχαμά, διότι δεν θέλω ελεήσει πλέον τον οίκον Ισραήλ, αλλά θέλω σηκώσει αυτούς διόλου. Και το 7. Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελεήσει και θέλω σώσει αυτούς δια Κυρίου του Θεού αυτών». Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε ότι κάθε ένα παιδί που αποκτά ο Οσιέ παίρνει ένα όνομα, το οποίο όνομα έχει έννοια προφητική. Ας αφήσουμε τι συνέβη με το όνομα του αγοριού και ας πούμε το όνομα του κοριτσιού. Πώς την ονόμασε τη θυγατέρα του? Λο Ρουχαμά. Λο Ρουχαμά, που αν θέλουμε να το εξηγήσουμε στα ελληνικά είναι Ουκ ελεημένη. Ουκ ελεημένη, δηλαδή αυτή η οποία δεν ελεείται, δεν λαμβάνει το έλεος του Κυρίου. Όταν ονομαζόταν και όλοι οι Ισραηλίτες άκουγαν ότι απέκτησε ως μια θυγατέρα και την ονόμαζε Λο Ρουχαμά, Ουκ ελεημένη, ρωτούσαν τι έννοια έχει αυτό και έχει κάποια έννοια την οποία εδώ την εξηγεί ο προφήτης. Την εξηγεί και λέει ότι ουκ ηλεημένη είναι το κράτος του Ισραήλ. Είχαν χωριστεί, το Βόρειο ήταν το κράτος του Ισραήλ και το Νότιο ήταν το κράτος του Ιούδα. Λοιπόν, δεν επρόκειτο το κράτος του Ισραήλ, το Βόρειο κράτος που είχε πρωτεύουσα τη Σαμαρία, δεν επρόκειτο να τύχει το ελέος του Κυρίου. Αλλά αντιθέτως προοριζόταν για την καταστροφή. Γι' αυτό λέει θέλω σηκώσει αυτούς διόλου που λέμε θα τον πάρει και τον σηκώσει. Καθώς ονομαζόταν η θυγατέρα του Οσιέ Λο Ρουχαμά, δηλωνόταν ότι ο Κύριος θα σηκώσει και θα καταστρέψει και θα εξαφανίσει όλους διόλου το κράτος του Ισραήλ. Ας προχωρήσουμε πάλι στο στίχο 7. «Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελεήσει και θέλω σώσει αυτούς δια Κυρίου του Θεού αυτών». Μάλιστα. Ενώ ουκ ηλεημένη ήταν το κράτος το Βόρειο, το κράτος του Νότιο όμως ήταν ηλεημένο. Και ποιος ομιλεί και στο στίχο 7? Πάλι ο Κύριος. Ο Κύριος. Διότι εδώ στην αρχή λέει «και είπε Κύριος», είπε ο Γιαχβέ. Και είπε, συνέχεια ομιλεί ο Γιαχβέ και λέει ο Γιαχβέ, «το μεν Βόρειο κράτος δεν θα το ελεήσω, αλλά θα το σηκώσω και θα το εξαφανίσω. Αντιθέτως, τον οίκον του Ιούδα θα ελεήσω και θα σώσω αυτούς εγώ ο Γιαχβέ, δια του Γιαχβέ του Θεού αυτών». Προσέξτε να δείτε τώρα διατύπωση. Λέει ότι εγώ ο Γιαχβέ θα εξαφανίσω τον Βόρειο Βασίλειο. Εγώ ο Γιαχβέ θα ελεήσω τον Νότιο Βασίλειο δια του Γιαχβέ.
τι συμπέρασμα βγάζουμε εδώ. Θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Ότι στη θεότητα υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο. Ασφαλώς, όχι, παραπάνω από ένα πρόσωπο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέει εδώ ο ΣΥΕ, ότι εγώ θα ελεήσω τον νότιο βασίλειο δια του Γιαχβέ, στην προηγούμενη περικοπή, δεύτερο κεφάλαιο του προφήτου Ζαχαρία, ήταν ότι λέει ότι εγώ που είμαι ο Γιαχβέ Σαβαώθ, έχω αποστολή από τον Γιαχβέ Σαβαώθ. Αγαπητοί ακροατές, όσοι έχετε μυαλό, μπορείτε να καταλάβετε αν ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι άλλοι, οι οποίοι απορρίπτουν τα τρία πρόσωπα της θεότητος. Σε αυτές τις περικοπές είδαμε σαφώς δύο πρόσωπα. Υπάρχουν άλλες περικοπές, θα τις δούμε άλλη φορά, που υπάρχουν τρία πρόσωπα. Εδώ όμως τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και τον Ανδρέα Καλιμάνη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας. Ορθοδοξία και κακοδοξία. Μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλη Γούβαλης.